Πάμε στα τηλεοπτικά, πάμε γιατί έχουμε μία ανατροπή με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, από ό,τι φαίνεται, θα βρίσκεται στο πλευρό της Φέης Σκορδά, απέναντι από την Κατερίνα Καινούριο. Ναι, έτσι ακριβώς. Φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει πολλοί συζητήσεις και είναι ένα βήμα πριν δώσουν τα χέρια και όχι μόνο. Οι συζητήσεις δεν έχουν γίνει. Άκουγα ότι υπάρχουν περίεργα τα πράγματα. Το Μέγκα αποφασίζει και η εταιρεία του Κοκλώνη, όπου συνεργάζεται με το Μέγκα, το που θα τοποθετηθεί ο Μικρούτσικος. Γιατί δεν είναι μόνο για την εκπομπή της Φέης Σκορδά, γιατί, γι' αυτό. Γιατί υπάρχει παρασκήνιο. Ο ίδιος ο Μικρούτσικος δεν ξέρει τίποτα. Ο ίδιος δεν έχω κάνει συζήτηση. Ο ίδιος και η ομάδα του λέει. Ποια ομάδα του, γιατί η ομάδα ο Μικρούτσικος. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι μαζί του, συνεργάτες του. Ναι. Ναι. Ο ίδιος λοιπόν και η ομάδα αυτή, οι δύο-τρεις συνεργάτες που είναι, λένε ότι δεν γνωρίζουν κάτι. Βέβαια δεν είμαστε και σίγουροι. Γιατί μπορεί να το λένε απλά έτσι. Και μπορεί να είναι και απόφαση του Κοκλώνη, καθαρά, ναι. Για πάμε. Τι γίνεται τώρα. Πάντως, οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει πολύ. Η Φέη Σκορδά θέλει τον Ανδρέα Μικρούτσικο στην εκπομπή. Θέλει να είναι μαζί της στο πάνελ. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ ακούγεται ότι εκτός από την εκπομπή της Φέη Σκορδά θα κάνει και κάποιες παρεμβάσεις και στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Εμείς ξέραμε ότι ο Μικρούτσικος θα πήγαινε στην εκπομπή του Τσούρου, θα ήταν. Ναι, δεν θα είναι εκεί. Εκεί θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Εδώ μιλάμε τώρα για να έχει καθημερινή θέση στο πάνελ στην εκπομπή το πρωινό της Φέης Σκορδά. Που θα είναι απέναντι. Από την Κατερίνα Καινούριο. Μάλιστα. Το θέμα είναι, το ερώτημα εδώ είναι, πώς θα τα πάει με τη Φέη Σκορδά. Γιατί αν δεν τα πήγε καλά με την Κατερίνα Καινούριο, που είναι ένας ήπιος άνθρωπος. Έχει πολύ ήπια χαρακτηριστικά. Και ανεκτικό παιδί. Και ανεκτικός άνθρωπος. Πώς θα τα πάει με τη Φέη Σκορδά που δεν είναι τόσο χαμηλών τόνων. Και γορθώς. Δεν είναι, γιατί δεν μπορεί να έχετε ένας Μικρούτσικος να σε κάνει κουμάντο. Δεν μπορεί να έχετε ένας Μικρούτσικος με τη συμπεριφορά του, την άθλια. Ομολόγω να το πω αυτό. Έχει άθλια συμπεριφορά ο κύριος Μικρούτσικος σε όλες τις συνεργασίες. Μιλάει, είδατε με ποιο τρόπο μιλούσε για μια γυναίκα που του προσέφερε εργασία, που είναι η Κατερίνα Καινούριου, που ανεχόταν η Κατερίνα Καινούριου τις προσβολές του στον αέρα, ανεχόταν η Κατερίνα Καινούριου όλο αυτό το ύφος, το παξιωτικό, το εχθρικό, που τον είχε βάλει μέσα στο σπιτικό της, μέσα στην εκπομπή της. Δυστυχώς, ξαναλέω, έχει εμπειρία ο Μικρούτσικος, έχει. Αλλά δεν έχει καθόλου καλή συμπεριφορά. Μιλάει με άσχημο τρόπο, φέρεται πολύ άσχημα. Καπελώνει τον κεντρικό παρουσιαστή, πολλές φορές την καπέλωσε, την Κατερίνα Καινούριο. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι αν όντως ισχύσει αυτό το σενάριο, πάει να πει ότι ο χαρακτήρας της εκπομπής της Face φέτος δεν θα έχει καμία σχέση με ό,τι ξέραμε από εκπομπή της Face στο Sky. Εάν πάει ο Μικρούτσικος, δεν θα είναι πλέον μία, αν θέλετε, γενικού περιεχομένου, χωρίς ιδιαίτερο σχόλιο, δεικτικό, έτσι λίγο με λιγάλα όλα. Όχι, παρακάνω μία εκπομπή η οποία να κάνει τηλεθέαση. Αυτός ο σκοπός τους. Προφανώς. Μα αυτό το οποίο έχουμε πει ότι χρειάζεται ο κόσμος είναι μια ισόπωση κατάσταση και ηρεμίας και καλής κατάστασης, αλλά και συζητήσεις. Σοβαρές, live, αφόρμητες. Χρειάζεται όπως δύο πράγματα. Εδώ. Και δύο στοιχεία. Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος έχει αποδείξει όντως ότι μπορεί να υπερασπιστεί και τα δύο αυτά στοιχεία. Με την Κατερίνα δεν τα πήγανε καλά, γιατί δεν είχε θέμα με το θέμα του χρόνου. Όχι, δεν γιατί έχει ένα κακό χαρακτήρα ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Να τα λέμε. Γιατί να παραγλύψουμε. Να λέμε την αλήθεια, Ανδρέα Καραγιάννη. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει έναν κακό χαρακτήρα. Κάκιστο. Είναι κάκιστο ο χαρακτήρας του. Να λέμε την αλήθεια. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να έχει δουλίτσα, να ζει, γιατί έχει περάσει πολλά, αλλά έχει κακό χαρακτήρα. Και θυμόμαστε, επιθέσεις στη θρησκεία. Επιθέσεις σε όποιον διαφωνεί μαζί του. Και όχι όμως επίθεση. Αυτό. Διαφωνείς αυτό. Μαζί του, τελείωσες. Αν είχε όπλο θα σε δολοφονούσε. Δηλαδή, ξαναλέω, η Κατερίνα Καινούριου πέρασε μαύρες ώρες με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Και το ευχαριστώ ποιο ήτανε, να βγαίνει γιατί βρίζει. Ο
Απλά έχει ένα διπλό μέτωπο φέτος η Κατερίνα. Έχει από τη μία το Λιάγκα που πέρσι ουσιαστικά στο γενικό την πέρασε. Θα έχει και τη Σκορδά τώρα που αν όντως ενισχυθεί με το Μικρούτσικο αλλάζει πλήρως και ουσιαστικά πάει να πιάσει χαρακτηριστικά της Κατερίνας. Και ακόμα δεν έχουμε δει το Open. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα ο παράγοντας Open πρωινό είναι με ερωτηματικό. Θα παραμείνει, οι πληροφορίες μου θέλουν, η κυρία Τσολάκη θα παραμείνει με παραγωγή που θα γίνει εσωτερική του καναλιού και αναμένεται να δούμε ποιοι θα πλαισιώσουν την ομάδα της.